νέες συνταγές. Εντοπίζω τις καλύτερες πρώτες ύλες. Ανακαλύπτω τα πιο νόστιμα γαστρονομικά στέκια. Μαγειρεύω με αγάπη. Απολαμβάνω την κάθε μπουκιά και κάθε μέρα μοιράζομαι μαζί σας τις πιο νόστιμες συνήθειες. Γεια σας, γεια σας! Είμαστε εδώ στο στούντιό μου και σήμερα θα σας φτιάξω κάτι το οποίο πραγματικά με έχετε τρελάνει στα μηνύματα. Είναι το αγαπημένο σας. Είναι αυτά εδώ, τα οποία τα άτομα τα τρώμε τουλάχιστον 2 με 3 φορές τη βδομάδα. Και είναι ζυμαρικά. Μακαρόνια. Θα σας φτιάξω λοιπόν μακαρόνια, τα οποία έχουμε λιτζάνα, πιπεριά, πράσο και τι άλλο. Ένα φοβερό λουκάνικο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτή τη συνταγή. Όλα ξεκινάνε με το πράσο. Λοιπόν, θέλουμε ένα πράσο το οποίο θέλω να το ψιλοκόψετε πάρα πολύ καλά με ένα μαχαίρι. Κόψτε το στη μέση και στη συνέχεια σε πολύ μικρά κομμάτια. Να έχετε πάντα ένα καλό μαχαίρι, ένα μεγάλο ξύλο κοπής και έτσι πολύ εύκολα θα κόβετε ωραία και θα ευχαριστήσετε το κόψιμό σας. Το πράσο μας είναι έτοιμο, συνεχίζουμε να κόψουμε άλλα 2 υλικά που είναι πιπεριά φλωρίνης και μελιτζάνα. Θα ξεκινήσω με τη μελιτζάνα μου. Θέλω να την έχετε πλύνει καλά. Θα κόψετε τη μελιτζάνα στα 4 και μετά σε μικρά κομμάτια. Πάμε να κόψουμε λοιπόν και την πιπεριά φλωρίνης και ταυτόχρονα έχουμε βάλει μία σοτέζα πάνω στο μάτι και θα τη βάλουμε να ζεσταθεί πολύ πολύ καλά για να έρθουμε να σοτάρουμε τα υλικά μας. Λοιπόν, μέσα στην πιπεριά θα βρούμε εδώ κουκουτσάκια τα οποία βάλτε τα στην άκρη. Εδώ και θέλω να την κόψετε μετά στη μέση και αυτή με τη σειρά της σε μικρά κυβάκια. Άμα μείνει και 1-2 κουτσάκια δεν πειράζει, μην χαλιέστε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λοιπόν, να κόψουμε και αυτά σε πιο μικρά κομμάτια και στη συνέχεια θα τα κόψουμε και αυτά σε κυβάκια. Λοιπόν, η σοτέζα μου έχει ζεσταθεί, θα πάμε να προσθέσουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο, 2-3 κουταλιές και θα βάλω και λίγο βούτυρο γιατί αυτό θα δώσει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Θέλω λοιπόν να πάρω ένα κουταλάκι. Λοιπόν, παίρνουμε το βούτυρό μας από 100% αγελαδινό γάλα και όπως βλέπετε καίει το τηγάνι. Θα κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα για να μην καεί το βούτυρο. Είμαστε έτοιμοι, πάμε. Και θέλω να μου βάλετε πιπεριά, μελιτζάνα και πράσο κατευθείαν μέσα σοτέζα. Πω, πω, μυρωδιές. Πάρτε μία σπάτουλα, μία κουτάλα, ό,τι θέλετε. Ανακατέψτε καλά. Θα βάλουμε στην αρχή λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι. Είναι μια συνταγή χωρίς πολλά μπαχαρικά, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, έχει αρχίσει η μελιτζάνα να μαλακώνει η πιπεριά και το πράσο και πραγματικά... Αχ, ωραίες μυρωδιές. Λοιπόν, αυτό θέλει μια υγρασία, εντάξει. Θα μπορούσατε να βάλετε λίγο ζωμό. Εγώ παίρνω και βάζω λίγη σάλτσα ντομάτας. Όχι πολύ, ίσα ίσα. Δεν θέλω να είναι πολύ σαλτσερή αυτή η μακαρονάδα. Ανακατέψτε καλά. Θα χαμηλώσω λίγο τη φωτιά, να αρχίσει η σαλτσούλα μου να σιγομαγειρεύεται. Είναι μια σάλτσα που βασικά δεν θα έλεγα ότι είναι σάλτσα. Είναι πιο πολύ υλικά τα οποία θα ανακατευτούν μαζί με τα ζυμαρικά και βρίσκουμε πολύ ωραία όλα τα λαχανικά στην πυρουνιά την οποία θα φάτε και πραγματικά θα απολαύσετε. Η σάλτσα μου είναι σχεδόν έτοιμη. Πάμε τώρα να ρίξουμε τα ζυμαρικά μας μέσα στην κατσαρόλα. Θέλω να αφήσετε το νερό να βράσει πάρα πολύ καλά. έχω ρίξει και μία χούφτα χοντρό αλάτι για να είναι ωραία και νόστιμα τα μακαρόνια. Και όταν ανοίξετε το καπάκι, προσοχή, μην καείτε από τους υδρατμούς. Πάρτε τα ζυμαρικά όπως είναι, ποτέ δεν τα σπάμε στη μέση, γιατί τα έχω δει και αυτά. Εντάξει, όπως είναι, τα ρίχνουμε κατευθείαν όλα μέσα στο κέντρο της κατσαρόλας, τα ανοίγουμε και σιγά σιγά με το χέρι μας τα βάζουμε προς τα μέσα. Μπορούμε να βοηθήσουμε με ένα μικρό πυρουνάκι. Λοιπόν, ότι κολλάνε τα ζυμαρικά είναι μύθος, σας το λέω εγώ. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι στην αρχή να ανακατεύετε πάρα πολύ καλά τα ζυμαρικά, γιατί έχουν το άμυλο και μόλις μπουν μέσα στο ζεστό νερό, κολλάνε μεταξύ τους. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ούτε λάδι στο νερό, ούτε τίποτα. Ένα καλό ανακάτεμα και χρειάζεται το νερό να κοχλάζει πολύ δυνατά. Όσο βράζουν τα ζυμαρικά, χρειαζόμαστε ένα μικρό τηγάνι, το οποίο θα το βάλω εδώ στο πίσω μάτι μου, θα το ανάψω να ζεσταθεί καλά. Τέλεια. Και θα πάρουμε το λουκάνικο μας, εδώ, λουκάνικο με πράσο. Αχ, μυρωδιές. Ανακαλύψτε μυρωδιές. Περπατήστε στην πόλη, ανακαλύψτε υλικά, πάρτε τα, αγαπήστε τα και μαγειρέψτε. Λοιπόν, ωραίο λουκάνικο με πράσο, θα το κόψω εδώ στα δύο και ξανά στα δύο και μετά σε μικρά κομμάτια, δυνατή φωτιά, χωρίς λιπαρά μέσα στο τηγάνι, γιατί συνήθως τα πιο πολλά λουκάνικα έχουν ένα καλό ποσοστό λίπους, το οποίο βγαίνει κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Λοιπόν, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, στο σπίτι της γιαγιάς μου, όταν έβραζε ζυμαρικά, τα παράβραζε και τα έπαιρνε και τα πέταγε στο πλακάκι για να δει αν είναι βρασμένα. Και της έλεγα, ρε γιαγιά, όταν κολλήσει το πλακάκι πάει να πει ότι είναι παραβρασμένο το ζυμαρικό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι τελικά σε μεγάλη ηλικία, μετά τα 85, την κατάφερα να βράζει τα ζυμαρικά al dente. Πια τη γιαγιά μου. Το λουκάνικο νομίζω ότι είναι έτοιμο να μπει στο τηγάνι, έχει καεί. Ακούστε το, αυτόν τον ήχο. Δεν υπάρχει πιο ωραίος ήχος από αυτόν. Λοιπόν, δεν θέλω να λερώνετε πολλές κουτάλες. Εδώ, με την ίδια κουτάλα να κατέψω τα λουκάνικα. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Να πάρουμε ένα ζυμαρικό. Να ρε, έτσι το πέταγε η γιαγιά μου ρε το μακαρόνι στον τοίχο. Ταν, δες το, κόλλησε. Αλλά τουλάχιστον αυτό είναι al dente. Είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, πάμε να το σωρώσουμε. Το λουκάνικο είναι έτοιμο, θα μπει και αυτό μέσα στη σάλτσα. Εδώ. Και θέλω να προσθέσετε, όχι πολύ, λίγη κρέμα γάλακτος σε αυτή τη συνταγή. Ανοίξτε τη, χαμένη δεν θα πάει, γιατί θα κάνετε και άλλα πράγματα. Μπορείτε να ανακατέψετε, να κάνετε και γλυκά. Έχει 36% λιπαρά. Λοιπόν, θα βάλω περίπου 2 με 3 κουταλιές. 1, 2, 3. Ίσα-ίσα θα δώσει μια πάρα πολύ ωραία υφή στα ζυμαρικά μου. Θα ανακατέψω λίγο και όπως είναι θα έρθουν να πέσουν μέσα ζεστά τα ζυμαρικά. Εδώ. Εννοείται ότι έχετε πλύνει τα χεράκια σας. Α! Καίγομαι. Α, λοιπόν, και καλό ανακάτεμα. Νομίζω ότι κάθε μέρα μπορώ να ανακαλύπτω μία νέα συνταγή για ζυμαρικά. Και επειδή καμία γεύση δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη, μέσα στο τηγανάκι που κάναμε τα λουκάνικα έχει μείνει γεύση. Πολύ απλά, βάλτε λίγο νερό, πάρτε τις γεύσεις και ρίξτε τις μέσα στα ζυμαρικά. Ανακατέψτε και νομίζω ότι χρειαζόμαστε λίγο ωραίο ρεγκάτο να ρίξουμε από πάνω, ακόμα και στο πιάτο και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Για τα σπαγκέτι με χωριάτικο λουκάνικο, λαχανικά και σάλτσα ντομάτας θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια σπαγκέτι, 2 χωριάτικα λουκάνικα με πράσο, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 1 πράσο, 1 μελιτζάνα, 1 πιπεριά φλωρίνης, 200 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας, 3 κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, 80 γραμμάρια αυθεντικό τυρί ραγκάτο τριμμένο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, θέλω μία πετσέτα, αν σερβίρουμε, Για να δούμε τι χρειαζόμαστε. Πιατάκι. Εδώ. Τα ζυμαρικά είναι ωραία πάντα να τα βάζετε σε βαθύ πιάτο. Και όταν σερβίρετε, δεν χρειάζεται να αφήσετε τις σοτές σας μακριά και το πιάτο σας στην άλλη μεριά. Εδώ, κατευθείαν θα πηγαίνετε κοντά. Μπορείτε να έχετε μια ωραία πυρούνα. Έτσι. Γυρίστε έτσι εδώ. Σας αρέσει, Εδώ. Νομίζω ότι δύο τέτοιες πυρουνές ή μια μισή για ένα πιάτο είναι ωραία. Το κλασικό αντιπάστη στην Ιταλία είναι περίπου από 70-80 γραμμάρια ζυμαρικό, για να ξέρετε. Και συνήθως όλα τα υλικά, τα πιο βαριά, όπως είναι η πιπεριά, το λουκάνικο, χρειάζονται ένα κουτάλι. Και ο λόγος, ξέρετε ποιος είναι? Ο λόγος είναι ότι κάθονται όλα κάτω στη σοτέζα. Γι' αυτό πάμε και παίρνουμε λίγα από πάνω. Τα βάζουμε έτσι εδώ. Και στο τέλος παίρνουμε και το ρεγκάτο μας, το οποίο το κόβω εδώ. Μπορείτε να το ανοίξετε, αν θέλετε, και με ένα ψαλίδι. Ωραίο, αυθεντικό ρεγκάτο. Τριμμένο από πάνω. Στον το πιάτο μας να βάλω και λίγο εδώ μέσα. Έχω το λόγο γιατί βάζω εδώ μέσα. Μη ζηλεύετε, είναι εύκολα υλικά. Μπορείτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ, να τα αγοράσετε και να φτιάξετε κι εσείς αυτά τα ζυμαρικά. Λοιπόν, θυμάστε τι σας είπα στην αρχή της συνταγής, ότι μου αρέσει πολύ το πιπέρι. Στην πυρουνιά μου, λοιπόν, θα βάλω και λίγο παραπάνω πιπέρι. Νομίζω ότι μπορώ να κάτσω να τη φάω όλη. Ωραίο να είσαι μέσα στην κουζίνα σου και να μαγειρεύεις, αλλά και βόλτες έξω στην πόλη είναι ότι πρέπει. Πάμε λοιπόν να βολτάρουμε. Άλλο ένα food walk ξεκινάει. Είμαι στο κέντρο της Κηφισιάς και τι θα λέγατε να σας πάω σε ένα από τα πιο παλιά στέκια της για να δοκιμάσουμε κλασικό αγγλικό τσάι. Ελάτε. Γεια σου, Λίλη. Αλέξανδρε. Τι κάνεις? Είμαι καλά, ευχαριστώ. Καλά. Εσύ? Εγώ είμαι καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω έρθει σε αυτό το χώρο που δεν σου κρύβω, έρχομαι από τη δεκαετία του 90. Πρέπει να είχατε ανοίξει πότε περίπου, το 92? Τα Χριστούγεννα του 92 άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό της Κηφισιάς. Ήθελα να έρθω σήμερα γιατί είναι ένας ζεστός χώρος όπου τόσα χρόνια κάνετε αυτή την ιεροτελεστία για το απογευματινό τσάι, όπως κάνει η Αγγλία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είμαστε, νομίζω, οι πρώτοι στην Αθήνα που το λαντσάραμε και ο κόσμος το ξέρει και το αγαπάει πολύ. Εκτός από το τσάι, όμως, τα τελευταία χρόνια κάνετε και πάρα πολλά γλυκά. Κάνατε πάντα, αλλά τώρα κάνετε ακόμα πιο πολλά, έτσι δεν είναι? Κάνουμε γλυκά, είναι όλα με σπιτικές συνταγές, δεν χρησιμοποιούμε έτοιμα μείγματα ή βελτιωτικά. Ουσιαστικά δεν είναι κάτι παραπάνω από το γλυκό που κάνει η μαμά στο σπίτι. Είναι φρέσκο και σπιτικό. Έτσι λοιπόν έχει φανατικούς φίλους και αυτό μας ξεχωρίζει. Και αν θέλει κάποιος εκτός από το τσάι μπορεί να έρθει να πιει και το ποτό του εδώ, έτσι δεν είναι? Ποτό με ωραία πιάτα, με τις τάρτες μας που επίσης είναι φημισμένες, με μια διαφορετική σούπα κάθε μέρα. Νομίζω ότι έχουμε κάτι για τον καθέναν. Εκτός λοιπόν από γλυκά υπάρχουν και αλμυρά. Ποια είναι η τάρτα η πιο φημισμένη που έχετε? Νομίζω ότι αυτή που ξεχωρίζει είναι αυτή που είναι με ροκφόρ, καραμελωμένο κρεμμύδι και κουκουνάρι. Α, ωραία ακούγεται. Αυτή θα πηγαίνει πάρα πολύ με ένα ωραίο κρασάκι. Από γλυκά? Το New York Cheesecake, που είναι το cheesecake του φούρνου και το ψήνουμε 4 ώρες σε μπεν μαρί, είναι κάτι που δεν το βρίσκει κανείς αλλού. Αλλά εκτός από αυτό, το μοσαϊκό, που είναι ένα πολύ εύκολο γλυκό, αλλά έχει φανατικούς φίλους. Η μιλόπιτα, που είναι αγγλικού τύπου apple crumble, μπανόφι, η lemon pie, αρκετά γλυκά. Δεν ξέρω πώς θα έχω καταφέρει, αλλά σήμερα έχω και λίγο το λαιμό μου. Άρα νομίζω το τσαγάκι θα έρθει, αυτό που λέμε, να μου κάτσει ό,τι πρέπει για τη σημερινή μέρα που επισκέφθηκα το μαγαζί σας. Θα σε περιποιηθούμε. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Δερμάτινος καναπές, τζάκι να καίει, ζεστό τσάι και όπως βλέπετε μου έχουν φέρει συνοδευτικά όπως το κάνουν στην Αγγλία και αλμυρά και γλυκά. Ένα από τα πιο διάσημα είναι τα scones. Πολύ απλά πρέπει να βάλετε μέσα κρέμα, μαρμελάδα και να το δοκιμάσετε. Πραγματικά είναι πεντανόστιμο, αλλά θέλω να ξέρετε στην Αγγλία όταν ανοίγουν το σκόν κανονικά βάζουν πρώτα τη μαρμελάδα. Εγώ θα απολαύσω το τσάι μου, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Εσείς όμως δεν θέλω να φύγετε, γιατί θα πάμε στην κουζίνα μου να φτιάξουμε τη γρήγορη συνταγή της ημέρας. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει άλλο ένα food walk. Όλα γίνονται γρήγορα σε αυτή τη ζωή, κακά τα ψέματα. Να ξυπνήσουμε γρήγορα, να πάμε τα παιδιά στο σχολείο και όταν γυρίσουμε στο σπίτι θέλουμε να φτιάξουμε πολλές φορές γρήγορες και εύκολες συνταγές. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα γρήγορο γλυκό με μήλα αγαπημένα και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε να μαγειρέψουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με τα μήλα, τα κόβουμε στα 4 και μετά στα 2, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καθαρίσουμε από μέσα λίγο τα κουκουτσάκια. Θέλω να τα αφήσετε όμως με τη φλούδα και ταυτόχρονα βάζουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι να ζεσταθεί καλά. Αν τύχει εκείνη εποχή, που είναι εποχή των μήλων και είστε κάπου στο Πήλιο, εκεί στη Ζαγορά, είναι φοβερό να αγοράσετε μήλα και να φάτε, ειδικά όταν είναι κομμένα από το δέντρο εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, όπως θα δείτε θα τα κόψω σε πολύ μικρά κυβάκια. Το τηγάνι μου έχει αρχίσει και ζεσταίνεται και πάρα πολύ απλά τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε στην αρχή λίγο βούτυρο, το οποίο θα έρθει να λιώσει, να δώσει έτσι πολύ ωραίο άρωμα στα μήλα μας. Έχουμε λοιπόν το βούτυρό μας από 100% αγελαδινό γάλα. Πάρτε μια μεγάλη κουταλιά. Έτσι. Το βάλουμε μέσα στο τηγάνι να έρθει να λιώσει. Και έτσι όπως καίει κατευθείαν να βάλουμε μέσα τα μήλα και θα πασπαλίσουμε με λίγη ζάχαρη. Τέλειο. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά μας. Λοιπόν, αν θέλετε προτιμήστε καστανή ζάχαρη, να πάρω ένα κουτάλι και θέλω να μου πασπαλίσετε 2 κουταλιές, ωραία. Και έτσι να πάει παντού και θα ανακατέψουμε, θα έρθει να καραμελώσει αυτό. Χαμηλή φωτιά. Λοιπόν, επειδή το σοτάρισμα πολλές φορές είναι δύσκολο, εσείς δεν έχετε παρά να πάρετε ένα κουτάλι και να ανακατέψετε απαλά τα μήλα, να χαμηλώσουμε τη φωτιά, να έρθουν να μαγειρευτούν σιγά σιγά. Τέσσερα-πέντε λεπτάκια και θα σβήσουμε και με λίγο κονιάκ. Και επειδή είναι ωραίο οι σταφίδες να είναι μαλακές, θα τις ρίξω τώρα μέσα, κατευθείαν. Αυτό μπορεί να το φας και σκέτο, όπως είναι. Εύκολα, γρήγορα. Λοιπόν, λίγη κανέλα. Χωρίς κανέλα δεν πάμε πουθενά. Είναι όλη η νοστιμιά της συνταγής. Εμένα μου αρέσει και βάζω μπόλικη. Τέλεια. Τι ωραία που μυρίζει. Έχουμε βάλει λοιπόν, το βούτυρό μας έχει λιώσει. Έχουμε προσθέσει τα μήλα. Έχουμε προσθέσει το κονιάκ μας, σβήσαμε τη ζάχαρη φυσικά και τις ταφίδες. Το αφήνουμε σιγά σιγά να μαγειρευτεί και πάμε να φτιάξουμε μια φοβερή κρέμα για να το συνοδεύσουμε. Σε ένα ωραίο μπολάκι θα το βάλουμε. Για την κρέμα όλα ξεκινάνε με ένα μπολ και ένα σύρμα. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι μια συσκευασία φρέσκο τυρί κρέμα. Θα την ανοίξετε και όπως είναι θα τη βάλετε όλη μέσα στο μπολ. Θέλω ένα καθαρό κουτάλι. Θα τη βάλετε όλη μέσα. Είναι ό,τι πρέπει για 2 άτομα. Μέσα στο μπολ λοιπόν θέλω να ρίξουμε κρέμα γάλακτος, 4 κουταλιές. Μία, δύο, 3, 4. Και θα βάλουμε επίσης και 2 κουταλιές άχνη ζάχαρη. Κοφτές κουταλίτσες, μία. Πρώτα είναι λίγο πιο μεγάλη. 2 και είμαστε ok. Και δεν έχουμε παρά να ανακατέψουμε καλά με ένα σύρμα. Εδώ, όλα μας τα υλικά. Η πιο εύκολη και η πιο γρήγορη κρέμα. Τέλεια είναι. Αν θέλετε βέβαια πιο γλυκιά, μπορείτε να προσθέσετε λίγη ζάχαρη ακόμα άχνη, αλλά εγώ με τσάπω ότι τα ωραία γλυκά είναι τα άγλυκα γλυκά. Πάμε λοιπόν να σερβίρουμε. Θα χρειαστούμε 2 μπολάκια. Το τηγάνι μας με τα μήλα και πολύ απλά θα βάλετε λίγα μήλα κάτω. Τι ωραία που είναι η καραμέλα. Εδώ. Το πιο εύκολο και το πιο γρήγορο γλυκάκι είναι εδώ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τα πράγματα είναι νόστιμα και απλά. Και με ένα κουτάλι βάλτε λίγη κρέμα από πάνω, 1-2 κουταλιές. Και φυσικά θα πασπαλίσουμε στο τέλος και με λίγη κανέλα από πάνω. Για τα μήλα σωτέ με μαύρες ταφίδες και γλυκιά κρέμα θα χρειαστούμε 2 μήλα, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 50 γραμμάρια μαύρες ταφίδες, 30 ml κονιάκ, 150 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, 4 κουταλιές της σούπας κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά και 2 κουταλιές της σούπας άχνη ζάχαρη. Λοιπόν, άλλη μια συνταγή έφτασε στο τέλος της. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και εμείς θα τα ξαναπούμε εδώ με εύκολες, γρήγορες συνταγές, νόστιμα και απλά.